Κραυγή αγωνία από εργαζομένου και ασφαλισμένου στον ΕΦΚΑ Ιερά Πετρά. Το ΕΦΚΑ, βέβαια, είναι για να εξηγήσουμε στον κόσμο: αποτελείται από το ΤΕΒΕ, το παλιό ΤΕΒΕ, το παλιό ΙΚΑ, το παλιό ΓΑ, όλα τα παλιά ταμεία. Το 2020 η υπηρεσία έμεινε με 9 από του 14 υπαλλήλου που υπηρετούσαν σε αυτή. Ενώ τούτη την ώρα υπηρετούν 7 που αναμένεται το επόμενο διάστημα να γίνουν 5, αφού επίκειται η συνταξιοδότηση δύο ακόμη υπαλλήλων αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται μια περιοχή. Γιατί 26.500 άνθρωποι είναι στο Δήμο Ιεράπετρα. Αλλά δεν εξυπηρετεί μόνο, πολίτε, δημότες του Δήμου Ιεράπετρα. Εξυπηρετεί από τη Βιάνο και μπορεί και παραπέρα. Πριν λίγο κιόλα εδώ ήταν ένα φίλο από ψαρή φοράδα. Μέχρι γούδουρα πολλέ περιπτώσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ παραπάνω ο κόσμο ο οποίο εξυπηρετεί και όχι 26.500. Φανταστείτε ότι για, μια, για ένα απλό υπόλοιπο που μια βιοφιλή ή απλά να καταγραφούν κάποιε μήνε εγκυμοσύνη σε μια έγκυο υπάλληλο, πρέπει να τρέχουμε στο ΙΚΑ. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον ούτε, ούτε άνθρωπο και για τα δημόσια έργα εδώ πέρα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια υπηρεσία η οποία εξυπηρετεί, κάνει όλε τι δουλειέ του, του ΕΦΚΑ να κάνει εδώ πέρα, εκτό από απονομή συντάξεων, υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ δηλαδή δεν υπάρχει. Και ανακεφαλαίωση για, τις για, για, αυτούς που είχαν παλιά ένσημα και να βγουν στη σύνταξη. Είχαμε ζητήσει και από τη, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε και μας είχαν υποσχεθεί ότι θα έρθουν τρία άτομα, τα περιμένουν να έρθουν γιατί το, το, πρόβλημα παραμένει και είναι σοβαρό και δεν μπορεί να εξυπηρεθεί ο κόσμος σε αεράπτρας. Ήδη από το 2013 η τότε κυβέρνηση είχε βάλει στόχο να κλείσει το υποκατάστημα του ΙΚΑ Ιεράπετρας μια περιοχή με πλούσιο επιχειρήν στον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό. Ο κόσμο ταλαιπωρείται. Πάει, έρχεται, πάει, έρχεται. Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν και ένα μήνα και δύο μήνε να διεκπαιρεωθεί η δουλειά του. Και περιμένουν. Βέβαια και ο κόσμο γκρινιάζει, μην έμεναν από τη μεριά του δικαιολογημένα. Καταλαβαίνει βέβαια και το προσωπικό γιατί είναι πέντε άτομα μέσα, έξι αυτή τη στιγμή μαζί με την κυρία Διευθύντρια. Έξι άτομα Πού να προλάβουν τόσο κόσμο. Είχα κι εγώ ίδιο ένα σοβαρό πρόβλημα με κάποιες, κάποια πράγματα που φαινόταν κι εγω ιδιος ενα ότι είχα οφειλέ, οι οποίε δεν μπορούσαμε να τι δούμε γιατί δεν υπήρχε προσωπικό και πρέπει αρκετό καιρό μέχρι να διορθωθούν τα λάθη. Ζητάμε άτομα. Ζητάμε άτομα τα οποία μαζί με, και με τα υπάρχοντα να υπάρξει μια εκπαίδευση πάνω στα καινούργια συστήματα. Άτομα τα οποία να μπορούν να εξυπηρετήσουν το κοινό. Απλά ζητάμε άτομα, το ζητάμε χρόνια αυτό το πράγμα. Από την πρώτη στιγμή που έγιναν γνωστά τα σχέδια Λουκέτου υπήρξαν παρεμβάσεις και διαμαρτυρίε. Ωστόσο, φαίνεται πω έπεσαν στο κενό αφού σταδιακά η υπηρεσία αποψηλώνεται. Υπάρχει πως υπάρχουν 8 άτομα στην Ιερά Πέτρα, 15 στη και 35 στον Άγιο. Καταλαβαίνουμε ότι η Ιερά Πέτρα ε, ξαφνικά είναι πάλι το μικρό χωριό της επαρχίας Λασιθίου. Η πόλη μας δεν ξέρουν για ποιο λόγο υπάρχει όλο αυτό το που συμβαίνει να μας παίρνουν ένα, ένα, υπάλληλο από κάθε υπηρεσία. Αλλά είμαστε μια πόλη η οποία πραγματικά δίνει στο κράτος, δίνει στην πολιτεία.